Παιδιά, πόσες ερωτήσεις έχετε στείλει, δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν όλες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά που πρέπει να απαντηθούν. Ο ήλιος ξεκινάει, ανατέλει στις 13 Σεπτεμβρίου στις 8 στον Αντένα. Να είστε όλοι εκεί, εμείς θα είμαστε. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μας έχετε στείλει. Εδώ θα στέλνετε τις ερωτήσεις σας και όχι στα δικά μας account. Και παιδιά, καθίστε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σεζόν. Μακάρι να υπάρξει και τρίτη. Λοιπόν, ποιοι πεθαίνουν στη σειρά, κάτσε να βγω και στον ήλιο γιατί ταιριάζει με το concept και τον τίτλο της σειράς. Λοιπόν, θα πεθάνει ο Δημήτρης, η Αλίκη, ο Φίλιππος, η Αλεξάνδρα. Όλοι θα πεθάνουν, όπως όλοι μας, κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα μας. Νομίζω ότι είναι λάθος ο χρόνος. Το θα κάνουν, το έκαναν. Τώρα, αν το ξανασκέφτονται, είναι πολύ κακό. Η Αλίκη σίγουρα δεν το σκέφτεται. Η Αλεξάνδρα δεν μπαίνει όρκο. Λοιπόν, ο Χρήστος σκοτώνεται και θα σας τυχιώσω όλους. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν σκοτώνομαι, μια χαρά είναι. Τι θα γίνει με τη ζωή της Αθηνά? Λοιπόν, η Αθηνά περνάει πάρα πολύ δύσκολα, όπως οι περισσότεροι ήρωες του ήλιου, αλλά βρίσκει τη δύναμη και ξανασηκώνεται με τη βοήθεια του Δημήτρη και ενός νέου προσώπου. Κοιτάξτε να δείτε, μάλλον θα είμαι στο δεύτερο κύκλο, γιατί αλλιώς τσάμπα με φωνάξανε σήμερα εδώ πέρα να με βάψουν, να με τίσουν, να με χτενίσουν και να φωτογραφηθώ. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Η Αλίκη και ο Δημήτρης δεν χωρίζουν ποτέ. Μιας που βρεθήκαμε, θα είμαστε πάντα μαζί. Στην καρδιά, στο μυαλό, εύχομαι και στο σώμα. Η Ελπίδα Σταύρου είναι πολύ απρόβλεπτη. Έρχεται σε μία απρόβλεπτη καβάλα να αναλάβει μία απρόβλεπτη υπόθεση και να δημιουργήσει απρόβλεπτες σχέσεις με τους υπόλοιπους. Και να χωρίσουμε, θα τα ξαναβρούμε. Αυτή η αγάπη θα κρατήσει όσο καμία άλλη. Γυρίσματα κάνουμε 10 ώρες είναι το γύρισμα, εκ των οποίων οι 8 είναι οι ώρες εργασίας. Οι άλλες 2 είναι το στήσιμο και ξεστήσιμο. Την κλειδώνει. Την κλειδώνει με ωμέγα. Όχι, παιδιά, δεν την παντρεύουμε. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Άλλωστε, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στη σειρά. Λοιπόν, ο Νικόλας Αλιαδάκης, a.k.a. Άσονας, θα είναι από το πρώτο επεισόδιο, στο τέλος. Και από εκεί και πέρα θα εξελιχθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με κυνήγια από αστυνομικούς, κρυψώνες, έρωτα. Εννοείται πως θα είμαστε και ήρθαμε εδώ πέρα. Να, θες να πούμε για... Το μεγαλύτερο spoiler που θα έχετε κανονικά ακούσει. Κανονικά δεν πέρα. Θα το μάθετε από εμάς, δεν πειράζει, θα γίνει. Ο Διονύσης με το θάνατο του Φίλιππου είναι συντετριμμένος, αλλά συνεχίζει και προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία για τα παιδιά του και για αυτό που στήσαν οι δυο μαζί. Η Αλεξάνδρα λοιπόν εστιάζει στην εκδίκηση για το θάνατο του παιδιού της. Χωρίς να ξέρει ότι η εκδίκηση δεν είναι ότι καλύτερο, μάλλον δεν είναι τρόπος, αλλά προς τα εκεί πάει. Ποιο μυστικό. Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο, είπε το ήλιο. Ευκαιρία για μελέτη. Ναι. Λοιπόν, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα αλλάξουμε όσο ξέρουμε για τους άλλους και για εμάς τους ίδιους. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Πάντα σε αγαπάμε. Και θα με αγαπάτε πάντα. Πάντα. Το μωράκι του ήλιου, όχι απλά θα το δούμε, θα το καταυχαριστηθούμε και θα έρθουμε να σταράξει στα νερά. Θα παίξει πάρα πολύ στη σειρά. Αγαπημένη μου σκηνή φέτος είναι όχι μία, αλλά όλες οι σκηνές που έχουν να κάνουν με τη Δάφνη και τον τροχόσπιτο. Πέτρο. Έλα, Γιουτζίν. Θα είμαστε ποτέ ευτυχισμένοι. Σαν Νικήτα Σκελίδα. Ναι. Νομίζω ότι μια αχτίδα του ήλιου θα φωτίσει τα δικά μας πρόσωπα και τις δικές μας ζωές. Μακάρι.